Σας καλωσορίζω στα γραφεία της Ομοληθικής μας Επιτροπής. Ευχαριστώ για την παρουσία σας στη σημερινή συνέντευξη τύπου με θέμα το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Η σημερινή μας συνέντευξη τύπου έχει σκοπό να ενημερωθεί η τοπική κατά βάση κοινωνία για το πρόγραμμα του ελαχίστου του εγγυημένου εισοδήματος, το οποίο περιλαμβάνει σε αυτή την πρώτη πιλωτική φάση και το Δήμο της Τρίπολης. Θα ήθελα να ενημερώσω πως οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα αρχίζουν στις 15 Νοεμβρίου, δηλαδή μεθαύριο, και θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά αλλά και μέσω του ΚΕΠ. Οπότε είναι σημαντικό η είδηση να φτάσει με κάθε τρόπο στους δικαιούχους, καθώς όπως αντιληφθείτε και από όσα θα πω παρακάτω, αφορά εκείνους που επλήγησαν περισσότερο από τις δύσκολες στιγμές στις οποίες ζούμε τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό θερμή μου παράκληση είναι να γίνεται κοινωνή της είδησης και να ενθαρρύνεται όλους όσους δικαιούνται να κάνουν αίτηση. Στην Όδη Αρκαδίας, θέλοντας να συμβάλλουμε στην προσπάθεια αυτή, αποφασίσαμε να ορίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Κοσκινά, τον υπεύθυνο κοινωνικής πολιτικής της Όδη Αρκαδίας, υπεύθυνο προκειμένου να βοηθήσει στη συμπλήρωση αιτήσεων σε όσους ενδιαφερομένους χρειάζονται βοήθεια. Ξεκινώντας τη σημερινή συνέντευξη τύπου, θα ήθελα να σας πω πως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ουσιαστικά θα αποτελέσει τον πρώτο πυλώνα πολιτικής και κοινωνικής συνοχής για την αντιμετώπιση ακραίας φτώχειας των νέων ανισοτήτων και την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επίπεδου διαβίωσης. Είναι μια επανάσταση στη λογική της κοινωνικής πρόνοιας όπως αυτή εννοούνταν μέχρι σήμερα στη χώρα μας. Και πλέον, υπό το συντονισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, θα μπορέσει να αποτελέσει ένα σημαντικό μέτρο ανάμεσα σε άλλα για την αντιμετώπιση των δυσκολιών. Τα προβλήματα που βιώνουν οι πολίτες μας, που βρίσκονται στο φάσμα της ακραίας φτώχειας, είναι πολλαπλά, σύνθετα και δεν αντιμετωπίζονται βέβαια με ένα απλό επίδομα. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, προκειμένου να είναι αποτελεσματικό, απαιτεί την οριζόντια συνεργασία δημοσίου, δηλαδή της πολιτείας, αυτοδιοίκησης, εκκλησίας και κοινωνίας των πολιτών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος του κάθε Δήμου. Είναι μια σπουδαία κοινωνική μεταρρύθμιση που αλλάζει ριζικά και θεμελιωδώς όλα όσα ξέραμε για το κοινωνικό κράτος στη χώρα μας. Η Ελλάδα ήταν μια από τις ελάχιστες χώρες που δεν υπήρχε μια τέτοιου είδους πρόνοια μέχρι σήμερα. Η πρώτη φάση του προγράμματος του ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος θα είναι πιλωτική, και θα εφαρμοστεί σε 13 Δήμους της χώρας για χρονική περίοδο 6 μηνών. Η επιλογή δεν έγινε τυχαία, αλλά χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια επιλογής που έχουν να κάνουν με την κοινωνική και οικονομική κατάσταση κάθε Δήμου, την αντιπροσωπευτικότητα σε επίπεδο περιφέρειας και κυρίως τη δυνατότητα μας παρέχει ώστε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για την γενικευμένη εφαρμογή του θεσμού αμέσως μετά. Οι 13 Δήμοι στους οποίους πιλωτικά εφαρμόζεται το μέτρο είναι οι εξής: ο Δήμος Δράμας, ο Δήμος Έδεσας, ο Δήμος Γρεβενών, ο Δήμος Ιαννίνων, ο Δήμος Καρδίτσας, ο Δήμος Λευκάδας, ο Δήμος Μεσολογίου, ο Δήμος Χαλκίδας, ο Δήμος Καλλιθέας, ο Δήμος Τρίπολης βεβαίως, ο Δήμος Σάμου, ο Δήμος Σύρου και ο Δήμος Μαλεβιζίου. Όπως θα μας εξηγήσει και ο κύριος Κοσκινάς στη συνέχεια, η πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος αφορά μόνο τους 13 Δήμους αυτούς, αλλά στη γενική του εφαρμογή η πρόβλεψη είναι να καλύπτει το 7% του πληθυσμού που είναι σε ανάγκη. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αποτελεί την πιο σημαντική και ελπιδοφόρο και κοινωνική μεταρρύθμιση που έχει δει ο τόπος μας μέχρι σήμερα. Μέσω αυτού του νέου θεσμού υφαίνουμε ξανά, αυτή τη φορά σε στέρεες βάσεις, με όρους δικαιοσύνης και κοινωνικής ευαισθησίας, με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και ορθή στόχευση, έναν ισχυρό ιστό κοινωνικής προστασίας. Μια κοινωνική ασπίδα για τους κοινωνικά ευάλωτους συμπολίτες μας. Οικοδομούμε από την αρχή το κοινωνικό πρόσωπο της σύγχρονης Ελλάδας. Στην προσπάθεια αυτή, η Νέα Δημοκρατία έχει κεντρικό ρόλο. Διότι πέρα από μια σημαντική βοήθεια σε εκείνους που την έχουν ανάγκη, πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση στον χώρο της κοινωνικής πρόνοιας, την οποία υλοποιεί η παράταξή μας. Κάτι που θα μείνει παρακαταθήκη στον τόπο και για το αύριο. Σήμερα, σε πείσμα πολλών, ο πολιτικός μας οργανισμός υλοποιεί τις βασικές της δεσμεύσεις και οδηγεί τη χώρα σταθερά έξω από την κρίση που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Όλοι εμείς έχουμε κάνει θυσίες. Όλοι δοκιμάσαμε τις τραγικές συνέπειες λαθασμένων πολιτικών, όμως μαζί με θυσίες όλων και την αποφασιστικότητα αυτής της κυβέρνησης βγαίνουμε από τα δύσκολα. Η παράταξη αυτή άλλωστε δημιουργήθηκε για να υπηρετεί και να υπηρετεί διαχρονικά το συμφέρον των Ελλήνων. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Πριν το τέλος του επώδυνου μαραθωνίου της κρίσης,
Το νοικοκύρεμα των οικονομικών της χώρας επιτρέπει αποφάσεις, άρσεις, αδικιών και αναφρύσεις βαρών. Στις 14 Οκτωβρίου, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανακοίνωσε την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην εφαρμογή ενός κοινωνικού μέτρου ιδιαίτερης βαρύτητας. Μιλάμε για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που καθιερώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ανταποκρίνεται σε ένα διαχρονικό αίτημα στήριξης των ασθενέστερων συμπολιτών μας. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα λειτουργήσει συμπληρωματικά για την καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού. Αρχικά αφορά 30.000 ωφελούμενους, ενώ στην εξέλιξή του θα επεκταθεί περίπου στο 7% του πληθυσμού και θα αποτελεί το βασικό κορμό της προνοιακής πολιτικής. Άλλωστε, η κοινωνική ευαισθησία δεν είναι μονοπόλιο κανενός. Πρόκειται για ένα σύγχρονο δίκτυ κοινωνικής ασφάλειας για τους συμπολίτες μας που διαβιούν στα όρια της φτώχειας. Το πρόγραμμα ξεκινά πιλωτικά το πρώτο εξάμηνο του 2015. Για την δοκιμαστική εφαρμογή του επιλέχθηκαν 13 δήμοι της χώρας, όπως είπε και ο Πρόεδρος. Μεταξύ αυτών των δήμων είναι και ο Δήμος της Τρίπολης, ένας από κάθε περιφέρεια. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα δημοτολογικά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, μπορούν από τις 15 Νοεμβρίου να υποβάλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση. Εδώ θα πρέπει να σας κάνω και να σας εξηγήσω ορισμένα πράγματα. Δημοτολογικά, πρέπει να είναι κάτοικοι 6 μήνες στο συγκεκριμένο πιλωτικό δήμο, συν 5 χρόνια στην Ελλάδα, δηλαδή έρχεται αυτό συνδυαστικά. Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, βέβαια αυτά μπορώ εγώ ενδεικτικά να σας αναφέρω και θα σας αναφέρω ορισμένα, θα μπουν στο διαδίκτυο, στις υπηρεσίες μας, σε εμάς εδώ μπορούν να απευθυνθούν και να δώσουμε όποια πληροφορία θέλει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Παραδείγματος χάρη, ο άγαμος χωρίς παιδιά θα παίρνει 200 ευρώ το μήνα με ετήσιο εισόδημα έως 2.400 ευρώ. Ζευγάρι χωρίς παιδιά 300 ευρώ με ετήσιο εισόδημα μέχρι 3.600. Ζευγάρι με 4 ανήλικα παιδιά, 500 ευρώ μέχρι 6.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Και είναι και άλλα παραδείγματα. Όσο αφορά τα περιουσιακά κριτήρια, ακίνητη περιουσία μέχρι 90.000 για κάθε ενήλικα, 15.000 για κάθε επόμενο ενήλικα και 10.000 για κάθε ανήλικο, έως το ποσό των 200.000 ευρώ. Το πρόγραμμα είναι πιλωτικό, θα διαρκέσει 6 μήνες. Επίσης, όπως σας είπα, θα λειτουργήσει συμπληρωματικά. Όταν λέμε συμπληρωματικά, σε σχέση με την κοινοφελή εργασία, που πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς που έχουν πρόβλημα πηγαίνουν, ας πούμε, και συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, ένταξη ή επανένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, προγράμματα συμβουλευτικής κατάρτισης και προώθηση στην εργασία.